Η μεγαλύτερη ελεύθερη έκταση της Μεσογείου, οι υποψήφοι αγοραστές και μια αδίστακτη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Σαμαρά προχωρά την εκποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Ο Όμιλος Λάτσι και εταιρείες Βρετανικών και Ισραηλινών συμφερόντων έχουν ήδη πάρει θέση μάχης για την απόκτησή του έναντι πινακίου φακής. Διαβάστε στο Αμφόλαιο 27 που κυκλοφορεί. Πώς από το 2011 οι κυβερνητικοί συνέτεροι δρομολογούν το ξεπούλημα του Ελληνικού. Πώς η έκταση θα τσιμεντοποιηθεί σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της σύμβασης πώλησης που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 20 Ιανουαρίου του 2014. Πώς το Μητροπολιτικό Πάρκο που ζητούν οι κάτοικοι θα μείνει στα χαρτιά. Ποιος επιχειρηματίας ενδιαφέρεται για το καζίνο που θα χτιστεί στο Ελληνικό. Πώς η επένδυση θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο Unfollow 27 αποκαλύπτουμε πώς μια έκταση 6.240 στρεμμάτων με αντικειμενική αξία άνω των 20 δις ευρώ θα πουληθεί για λιγότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο θα πληρώσει τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ για χάρη των επενδυτών. Ο Σαμαράς χαρίζει το ελληνικό με 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ρεπορτάζ του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου. Στο Unfollow κυκλοφορεί.